Βρισκόμαστε στο Κτέο Σύρου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του χθες 2 Απριλίου του 2012 και έχουμε δίπλα μου δύο από τους ιδιοκτήτες του Κτέου, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν ποια οχήματα πρέπει να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και ποια είναι η διαδικασία. Ναι, γεια σας. Τα οχήματα που πρέπει να έρθουν για τεχνικό έλεγχο είναι όλα τα οχήματα που συμπληρώνουν τον τέταρτο χρόνο ζωής τους, να το πω έτσι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί το ΚΤΕΟ. Τώρα, για τα παλιότερα αυτοκίνητα, η περιφέρεια βγάζει κατά καιρούς μία πρόσκληση σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό της πινακίδας τους. Για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, ένα όχημα, για παράδειγμα, δεκαετίας, η περιφέρεια έχει βγάλει αυτή τη στιγμή πρόσκληση και λέει ότι όταν λύγει η πινακίδα του σε νούμερο 1 ή σε νούμερο 2, πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου να έχει ελεγχθεί. Μετά το τέλος Μαΐου η περιφέρεια θα βγάλει καινούρια πρόσκληση και θα λέει ένα άλλον αριθμό και θα δίνει πάλι μια καταληκτική ημερομηνία για να ελεγχθούν και αυτά. Μέχρι να ελεγχθούν όλα τα παλιά οχήματα και να μπούμε πια σε μια σειρά ότι κάθε όχημα που συμπληρώνει 4 χρόνια ζωής, να το πω έτσι, πρέπει να έρχεται να περνάει ΚΤΕΟ. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, οι λήγοντες με πινακίδα αριθμό 1 και 2 είναι υποχρεωμένοι να φέρουν τα οχήματά τους μέχρι και τέλος Μαΐου. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν? Πρέπει να κλείσουν κάποιο ραντεβού, να επικοινωνήσουν μαζί σας? Τι πρέπει να κάνουν? Ναι, κάποιος που θέλει να περάσει ΚΤΕΟ πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 75500, να κλείσουμε ένα ραντεβού και να έρθει να το ελέγξουμε. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται χρόνος πολλής. Περίπου για ένα αυτοκίνητο γύρω στη μισή ώρα είναι ο χρόνος που χρειαζόμαστε. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να μείνει εδώ, μπορεί να φύγει και να έρθει να το πάρει αργότερα. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι κάτι το τόσο... Τα κοστολόγια της υπηρεσίας σε ποια επίπεδα τιμών κυμαίνονται? Για τα επιβατηγά είναι 60 ευρώ. Να πούμε ότι αυτό είναι για 2 χρόνια. Για τις μοτοσυκλέτες είναι 40 ευρώ και τώρα για κάποιες ειδικές κατηγορίες, φορτηγά, λεωφορεία κτλ. Ανάλογα τώρα τον τύπο του οχήματος. Είναι αρκετές και νομίζω να μην επεκταθούμε σε αυτές, εκτός αν θέλετε. Όσο αφορά τα δίκυκλα, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράμετροι, κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα οχήματα? Όχι, για τα δίκυκλα ισχύει ακριβώς ό,τι ισχύει και για τα επιβατηγά. Κάποιο δίκυκλο που συμπληρώνει 4ο χρόνο ζωής πρέπει να ελεγχθεί και αυτό και να περάσει ΚΤΕΟ. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Οπότε κρατάμε το λίγοντα 1 και 2 που είπαμε μέχρι τέλος Μαΐου, αλλά και όσα οχήματα συμπληρώνουν την τετραετία στους προσεχείς 2 μήνες, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από τον αριθμό που λύγει η πινακίδα τους για αυτά. Οπότε μελλοντικά και τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται με βάση ανακοινώσεις περιφέρειας ποια θα είναι αυτά τα οχήματα. Προφανώς θα ακολουθήσουν οι αριθμοί 3 και 4 και ούτω καθεξής. Και θα πρέπει να ακολουθεί προφανώς τις εντολές της περιφέρειας πότε να φέρνει το οχήμα του. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος έρχεται για τον τεχνικό έλεγχο, τι πρέπει να έχει μαζί του? Πρέπει να έχει το δίπλωμά του, την άδεια κυκλοφορίας, να είναι το αμάξι προσεγμένο, καθαρό. Αυτά. Όσο αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, θα πρέπει να γνωρίζει, αν μπορεί, πού είναι ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός κινητήρα του οχήματος. Τώρα, όταν έρθει το αμάξι εδώ, κάνουμε έναν έλεγχο. Υπάρχει διαβάθμιση των ελλείψεων στις δευτερεύουσες, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν από τον ιδιοκτήτη μέσα σε 2 μήνες, σύμφωνα με την νομοθεσία, αλλά χωρίς επανέλεγχο από το ΚΤΕΟ. Υπάρχουν οι σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες έχει περιθώριο ανάλογα τη σοβαρότητα 20 έως 30 μέρες να διορθώσει την έλλειψη σε κάποιο συνεργείο ή όπου χρειάζεται και να φέρει το όχημα για επανέλεγχο με μηδαμινό κόστος, είναι 10 ευρώ ο επανέλεγχος. Και υπάρχουν και οι επικίνδυνες ελλείψεις που μακάρι να μας τύχει καμία, στην οποία κανονικά από τα δημόσια ΚΤΕΟ αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Εμείς δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε στοιχεία κυκλοφορίας, απλά ενημερώνουμε τις αρχές. Μάλιστα. Οπότε, σε περίπτωση που οι ελλείψεις είναι μικρές, ο οδηγός απευθύνεται σε κάποιο συνεργείο, έρχεται για κάποιο επανέλεγχο ή αν η περίπτωση είναι η τρίτη περίπτωση που μας είπατε, τότε απορρίπτεται τελείως. Ναι. Απορρίπτεται. Ένας οδηγός στο οποίο το αυτοκίνητο, η άδεια κυκλοφορίας αναφέρει ως έδρα κάποια άλλη πόλη, ενδεχομένως στην Αθήνα, μπορεί να έρθει στο ΚΤΕΟ Σύρου?
Βεβαίως μπορεί να έρθει στο κτέο Σύρου. Όπως μπορεί από οπουδήποτε στην Ελλάδα να πάει σε οποιοδήποτε κτέο θέλει. Επομένως, το κτέο Σύρου εξυπηρετεί αυτοκίνητα από οποιαδήποτε έδρα και αν προέρχονται αυτά. Και θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει μελλοντικά κάποιο πλάνο να εξυπηρετήσει κάποιο από τα γειτονικά νησιά των κοιλάδων. Ναι, εμείς μπορούμε ήδη να εξυπηρετήσουμε τα υπόλοιπα νησιά, απλά δεν έχει γίνει πρόσκληση από την περιφέρεια. Επειδή υπάρχει ήδη στην Άξο και ήδη περνάνε τα αμάξια, τα οχήματα της Άξο από κτέο, υπάρχουν αιτήσεις για άδειες στην Σαντορίνη και στην Πάρο από ό,τι γνωρίζω. Οπότε αν δημιουργηθεί στο νομό ένας αρκετός αριθμός ιδιωτικών κτέων, κάποια στιγμή η περιφέρεια αναγκαστικά θα ζητήσει έλεγχο όλων των οχημάτων του νόμου. Μια μεγάλη μερίδα οδηγών θεωρεί ότι το κτέο είναι ένα νέο φορεσπρακτικό μέτρο. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Το κτέο σαν θεσμός υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει για να υπάρχει ασφάλεια στις μετακινήσεις των επιβατών και του πολίτη. Απλά εδώ στις Κυκλάδες δεν περνούσαμε τόσα χρόνια κτέο, γιατί ο νόμος απέκλειε τους τόπους όπου δεν υπήρχε κάποιο κτέο να εξυπηρετήσει. Τώρα, από τη στιγμή που στο νομό υπάρχει κτέο, γι' αυτό η περιφέρεια βγάζει πρόσκληση για οχήματα.